Ο φόρος υπεραξίας προβλέπεται από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Είναι ο κώδικας που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της κυβέρνησης το 2013, 23 Σεπτέμβριο του 2013. Έπρεπε να ισχύσει από την 1η-1η του 2014 και μετά. Ούτε το 2014 ίσχυσε, ούτε το 2015, ούτε το 2016. Τι σημαίνει φόρος υπεραξίας? Προβλέπει ο νόμος ότι στις περιπτώσεις πωλήσεως ακινήτων, όταν προκύπτει υπεραξία, την υπεραξία πώς την ορίζει στην παράγραφο 3 του 41, λέει ότι η υπεραξία είναι η διαφορά, η θετική διαφορά, αν από την τιμή πώλησης αφαιρέσουμε την τιμή εκτίσης. Και προσδιορίζει πώς υπολογίζουμε την τιμή πώλησης και εκτίσης. Καταρχήν είναι η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, σε καμία περίπτωση η αντικειμενική αξία. Και αν προκύπτει λοιπόν τέτοια διαφορά και είναι θετική, απομειούται ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης του ακινήτου με κάποιους συντελεστές και το εναπομένων φορολογείται με συντελεστή 15%. Έχουμε λοιπόν αναστολή, είχαμε μέχρι 31-12 του 2017. Έρχεται περαιτέρω τώρα ο νομοθέτης με τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή να ανασταλεί ο συγκεκριμένος φόρος ακόμα ένα έτος, άρα και το 2018 δεν θα έχουμε ισχύ του συγκεκριμένου φόρου, άρα στις αγοραπολισίες που γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται και το 2018 δεν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου 15% στην υπεραξία έτσι όπως την προσδιορίσαμε προηγουμένως. Τι θα υπάρχει? Μόνο ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα που μιλάμε είναι της τάξης του 3% και τον επιβαρύνεται ο αγοραστής. Βεβαίως τον φόρο υπεραξίας, όταν θα επανέλθουμε το 19 ή θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον, τον επιβαρύνεται ο πολιτής. Βεβαίως το ακίνητο δεν έχει δυστυχώς για τους κατέχοντες ακίνητα μόνο αυτή τη φορολογική επιβάρυνση. Έχει πλειάδα φορολογικών επιβαρύνσεων που δυστυχώς για τους κατόχους ακινήτων, ξέρετε, το ακίνητο είναι ένα στοιχείο περιουσιακό που από τη στιγμή που το αποκτά κάποιος, το χτίζει μέχρι και τη στιγμή που θα το ξανακατεδαφίσει, επιβαρύνεται διαρκώς με φόρους. Διαρκώς με φόρους. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο φόρος μεταβίβασης. Ο φόρος μεταβίβασης ήρθε κάποτε επιπλαστήρα. Μιλάμε 1950 κάτι. Γιατί ήρθε τότε ο φόρος μεταβίβασης? Γιατί τα εισοδήματα δεν μπορούσε μάλλον να προσδιορίσει το κράτος αν το εισόδημα που χρησιμοποιείς για να αγοράσεις ένα ακίνητο είναι φορολογημένο ή όχι. Άρα λοιπόν, αφού σου λέει δεν γνωρίζω, θα έρθω τη στιγμή που κάνεις την αγορά, τη δαπάνη, να σε φορολογήσω. Ναι, μετά από τόσα χρόνια, όταν σήμερα η ελληνική πολιτεία γνωρίζει επακριβώς αν το εισόδημα είναι φορολογημένο ή όχι αυτό που θα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει το ακίνητο, υπάρχει λόγος να εξακολουθούμε να έχουμε αυτόν τον παροχημένο φόρο?